Εγώ θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και για την υποδοχή, αλλά και για τις απόψεις που εκφράσατε, γιατί μας βοηθάνε και εμάς στο να διαμορφώσουμε τις θέσεις μας και καλύτερα και να γίνουμε πιο μαχητικοί και πιο απαιτητικοί στο τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως έλεγα και στην αρχή, έρχεται μεγάλο τσουνάμι ακρίβειας. Είναι στα καύσιμα, είναι στα λιπάσματα, είναι στις ζωοτροφές, παντού τα ζείτε, δεν χρειάζεται να τα περιγράψουμε και επιδεινώνονται με όλη την κατάσταση και της οικονομικής κρίσης και του πολέμου στη γειτονιά μας και τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία και βέβαια η ενεργειακή κρίση η ίδια και οι υψηλοί φόροι που υπάρχουν είναι και αποτέλεσμα, να το πούμε και αυτό, της κοινής αγροτικής πολιτικής. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΟΚ πριν της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα και πώς αυτή υλοποιείται, που παίρνει αμπάριζα μια σειρά χώρες όπως είναι η Ελλάδα και βέβαια την πληρώνει η αγροτική παραγωγή, την πληρώνει βέβαια ο βιοπαλαιστής αγρότης, ο κτηνοτρόφος κλπ. Και δυστυχώς το ζήτημα είναι ότι αυτή την πολιτική χρόνια τώρα την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Και οι κυβερνήσεις, επειδή ακούω πολλές φορές να λέμε όλα τα κόμματα, ναι, αλλά οι κυβερνήσεις που γνώρισε η Ελλάδα όλα τα τελευταία 30-40 χρόνια ήταν βασικά από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τα τελευταία 4 χρόνια και πιο πριν με άλλους, ήταν το ΠΑΣΟΚ που μισοί πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι έμειναν στο ΠΑΣΟΚ ξανά, άλλοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρω εγώ που πήγαν. Πάντως είναι συγκεκριμένη πολιτική και συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και διάφορες ομάδες που επίσης συνεργάστηκαν με αυτούς, με αυτά τα κόμματα. Άρα εμείς στο μυαλό μας πιστεύουμε πρέπει να έχουμε και ο Έλληνας αγρότης και ο κτηνοτρόφος και εδώ στην περιοχή και για τις επιλογές που έκανε. Γιατί αυτές οι πολιτικές είναι που οδήγησαν τον αγρότη πότε με τα πρόστιμα, πότε με τα θαυτικά, τα γνωστά, τα ξέρετε, πότε με διάφορες επιδοτήσεις, σταδιακά να εγκαταλείψει την παραγωγή, να εγκαταλείψει την καλλιέργεια αναγκαίων προϊόντων, αγροτικών προϊόντων και με βάση το τι του έλεγαν ή του τι του υποδείχνιαν ή τι για μια χρονιά είχε περισσότερη υποτίθεται επιδότηση, το έκανε και στο τέλος βγήκε αυτός ζημιωμένος. Θα θυμάστε όμως ότι το ΚΚΕ κάποια τέτοια ζητήματα ενημέρωνε για αυτά τα ζητήματα και έλεγε τις απόψεις του και τι πρέπει να προσέχουμε. Το ίδιο λέμε και τώρα, για παράδειγμα, με την πράσινη ανάπτυξη, ότι είναι μια νέα παγίδα, είναι μια νέα υποκρισία και θέλουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά να μας πάρετε σοβαρά υπόψη. Διότι εμείς δεν είμαστε γενικά ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας, αυτό το πλούτο δηλαδή που έχει η πατρίδα μας. Και πρέπει αυτά να αξιοποιηθούν. Πρέπει να αξιοποιηθεί και ο ρηκτός πλούτος που παράγει ενέργεια και αποδείχθηκε τώρα με την ακρίβεια στο φυσικό αέριο ότι είναι πιο φθηνός ο λιγνίτης, για παράδειγμα, που πήγαν και κλείσαν εργοστάσια που τάγαμε και διώξαν επιστημονικό, τεχνικό, εργατικό, άλλο προσωπικό που ήταν έμπειρο εκεί και τα καλλιεργούσε και τώρα τρέχουν από πίσω τρέχοντας να τους βάλουν πάλι σε λειτουργία τη λιγνητοπαραγωγή στην Πτολεμαΐδα και αλλού και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο το ότι λέγαμε δεν πρέπει να πάμε για απολιγνητοποίηση. Γιατί δεν περιμέναν τον πόλεμο, αλλά εμείς τους λέγαμε τι μπορεί να γίνει με τη Ρωσία, γιατί οι ανταγωνισμοί είναι μεγάλοι. Το πράγμα φαινόταν από όλες τις πάντες. Και δεν είναι μόνο ο ρηκτός πλούτος. Εμείς λέμε και οι υδρογονάνθρακες να αξιοποιηθούν, να αξιοποιηθεί η γεωθερμία, γιατί έχει αμαντικές πηγές η Ελλάδα, είναι σεισμογενής περιοχή, έχει γεωθερμία σημαντική που μπορεί να παράγει ενέργεια. Ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας μπορεί να παραχθεί από τη γεωθερμία και η φθιότητα είναι τέτοιος νομός και πάνε και τα κλείνουν όλα αυτά. Όπως επίσης και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εμείς δεν είμαστε ενάντια. Εμείς άλλο ζητάμε. Γιατί η Ελλάδα ξέρουμε ότι έχει ήλιο, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Να το λέμε ότι συμφωνάμε, να γίνονται βεβαίως και φωτοβολταϊκά, να γίνονται και να υπάρχουν. Τι έγινε αυτό, α, λειτουργεί. Να υπάρχουν και οι ανεμογεννήτριες. Το θέμα είναι πού θα τα κάνεις αυτά όμως.
Πού θα κάνεις τα αιωλικά πάρκα? Και εδώ χρειάζεται κεντρικό σχέδιο από την πολιτεία. Χρειάζεται κεντρικό επιστημονικό σχέδιο. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο κάθε ιδιώτης, μεγάλος πολυεθνικός όμιλος μονοπόλιο, τι διάλο είναι αυτός, γιατί τέτοιοι είναι οι περισσότεροι, και να φυτεύει ανεμογεννήτριες όπου θέλει και να φυτεύει φωτοβολταϊκά όπου θέλει, καταστρέφοντας την αγροτική παραγωγή, εμποδίζοντας την κτηνοτροφία και τη βοσκή των ζώων, γιατί και τέτοια έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Εδώ δεν ξέρω, δεν είπατε τώρα συγκεκριμένα, αλλά και εδώ έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μα το ξέρω, παντού είναι. Άρα θέλει σχέδιο και το ποιος έχει αυτή την ιδιοκτησία. Άμα τη δίνεις στον τάδε μονοπωλιακό όμιλο, ο άλλος θα κοιτάξει την τσέπη του, τα κέρδη του. Ο μεγάλος επενδυτής που λένε αυτοί, θα κοιτάξει την τσέπη του. Εδώ έπρεπε αυτά να ανήκουν, να είναι κοινωνικοποιημένα. Να ανήκουν στο λαό, δηλαδή στο κράτος, που να μπορεί να τα ρυθμίζει. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει σχέδιο τέτοιο. Ο άλλος όπου τον συμφέρει πάει και τα βάζει αυτά. Το ίδιο με άλλες μορφές είναι πάρα πολλά. Δεν θέλω να πω τώρα, να σταθώ και να κάνω ανάλυση όλης της πρότασής μας, αλλά με την όλη αυτή πολιτική τους ήταν φανερή η υπονόμευση αυτών των παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή χώρα συνολικά σε μέγεθος και σε πληθυσμό σε σχέση με άλλες, όμως έχει πλούσιο παραγωγικό ιστό, έχει πλούσιες παραγωγικές δυνατότητες. Και ορυκτό πλούτο, ξαναλέω, και αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία μπορεί να θρέψει όχι μόνο τα 10 εκατομμύρια που ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα, άρα μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγές ισότιμες, με ισότιμους όρους, με καλούς όρους, και όχι να κάνουμε εμπάργκο τώρα στη Ρωσία για να κάνουμε το χατήρι του Biden και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω και ποιου αλλού, και να εμποδίζονται εξαγωγές σε αγροτικά προϊόντα, σε κτηνοτροφικά, που θα ήταν μια μεγάλη αγορά εκεί και θα πηγαίναν και θα είχε όφελος και η ελληνική οικονομία και ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος. Εμείς συμφωνούμε με την πάλη που πρέπει να δώσουμε. Κάποια ζητήματα υπόθηκαν. Είναι στις δικές μας προτάσεις ως άμεσο ζήτημα οι κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να εξασφαλίζουν και ένα εισόδημα επιβίωσης, και βεβαίως να μπορεί ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, να συνεχίσει την παραγωγή του και τη δουλειά του και τον επόμενο χρόνο. Και να ζει αξιοπρεπώς την οικογένειά του και να μπορεί να έχει την καλλιέργειά του και να κάνει και νέα καλλιέργεια. Λέμε επίσης για όλη την Ελλάδα ότι πρέπει να κρατικοποιηθεί και να στηριχθεί η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Γιατί και για την παραγωγή και για τη διάθεση των λιπασμάτων. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να είναι και πιο φθηνό και να μπορεί ισότιμα να κατανέμεται σε όλες τις περιοχές, τις περιφέρειες και σε όλους τους αγρότες που χρειάζονται τα λιπάσματα. Να στηριχθούν καλλιέργειες. Έχουμε πει ενδεικτικά, για παράδειγμα, τα αερινά σιτηρά, τον ηλίανθο ή άλλα, τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να δούμε και πρέπει να στηριχθούν, όπως και ειδικά με ειδική μέρημνα από το κράτος, από την κυβέρνηση. Εμείς αυτό παλεύουμε και με νόμους, η κτηνοτροφική παραγωγή. Αλλά αυτό χρειάζεται διαφορετικό και νομοθετικό πλαίσιο και αλλαγή κάποιων ζητημάτων που υπάρχουν. Ας πούμε, πρέπει να γίνει αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό. Δηλαδή, να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή, πράγμα που δεν γίνεται τώρα ο ΕΛΓΑ. Κόρια που καθυστερεί τις αποζημιώσεις. Ναι, διακόψτε με, δεν έχω πρόβλημα. Έχουμε ζητήσει από το ΕΛΓΑ να ξεχωρίσει το φυτικό με το ζωικό κεφάλαιο. Mm. Γιατί εμείς το ζωικό κεφάλαιο πληρώνει πολύ περισσότερα και δεν παίρνει καθόλου. Πρέπει να πάθουμε ζημιά, παράδειγμα, από λύκους να μας φάει 4 και πάνω για να μας αποζημιώσει. Και μας αποζημιώσει με πολύ μηδαμινή αξία. Και παίρνει τα λεφτά από την κτηνοτροφία και τα πάει στη φυτική. Ζητήσαμε να ξεχωρίσουμε το τμήμα αυτό. Εμείς το είπαμε, γιατί ανήκουμε και στην ΠΕΚ Πανελλήνιας Κτηνοτρόφων. Εμείς το είπαμε, εμείς το ακούσαμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή το ΕΛΓΑ μέσα έχει 42 εκατομμύρια ευρώ στο μπάγκο, χωρίς να τα διαθέτει πουθενά. Από έγκαιρες πήγες αυτά. Έτσι, και για το φυτικό κεφάλαιο και για το φυτικό κεφάλαιο και για το ζωικό κεφάλαιο χρειάζεται
να λυθεί το ζήτημα του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ξεχωριστά σύμφωνοι, αλλά πρέπει να είναι στο 100% της αποζημίωσης και για το ζωικό κεφάλαιο και για το φοιτικό κεφάλαιο, γιατί και εκεί οι συνάδελφοί μας, οι συμπατριώτες μας έχουν προβλήματα όσοι δουλεύουν και έχουν φοιτικό κεφάλαιο και από τις νόσους κλπ. Άμεση καταβολή των αποζημιώσεων επίσης. Αυτό πρέπει να λυθεί. Αυτή είναι η θέση η απαρέγκλητη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τα ζητήματα των υποδομών. Πρέπει να φτιαχτούν υποδομές στην Ήπεθρο και εδώ στη Δυτική Φθιώτιδα και ως άμεσο θέμα. Γιατί από καταστροφές, άμα δεν έχεις υποδομές, δεν γλιτώνεις. Και από πλημμύρες και από πυρκαγιές και από άλλα και λοιπά ζητήματα που χρειάζονται. Και ειδικά στην περιοχή, πολύ σωστά κάνατε που το θέσατε το ζήτημα, θα συμφωνήσουμε μαζί σας, γιατί στη Δυτική Φθιώτιδα ειδικά παράγεται το 55 με 60% της κτηνοτροφικής παραγωγής γάλα, κρέας στη Φθιώτιδα, στην ουσία είναι εδώ. Άμα μιλάμε για το 60%, το σύνολο είναι. Φανταστείτε σε μια περιοχή πόσο είναι ο υπόλοιπος νομός, είναι ο κύριος όγκος είναι εδώ της παραγωγής. Και βέβαια η ύπαρξη μεγάλου αριθμού λύκων, αγέλης λύκων εδώ στην περιοχή, είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα, γιατί πραγματικά καταστρέφεται, πρέπει να προστατευτεί ο κτηνοτρόφος, ο Έλληνας κτηνοτρόφος, ο κτηνοτρόφος εδώ ειδικά στην περιοχή να προστατευτεί. Έχουμε εμείς αναδείξει αυτό το θέμα στη Βουλή. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι. Ναι, τα έχουμε αναδείξει, έχουμε κάνει αναφορές, έχουμε κάνει, τους πιέζουμε συνέχεια, αλλά από το ένα αυτοί τους μπαίνουν, από το άλλο τους βγαίνουν. Να το ξέρετε αυτό. Και στην περιφέρεια και παντού τα έχουμε αναδείξει αυτά τα ζητήματα. Κοφεύουν όμως. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο για το ζήτημα αυτό, που να είναι και επιστημονικά επεξεργασμένο, γιατί υπάρχουν τέτοιες προδιαγραφές, υπάρχει τέτοια πείρα, σωστά είπατε, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σε άλλες περιοχές του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη, υπάρχουν με τεκμηριωμένο έλεγχο για τον πώς θα γίνει ο έλεγχος του πληθυσμού των λύκων, που καταστρέφουν τα κοπάδια κλπ. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Ανάπτυξης και παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που λέγαμε, την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και λοιπά όσον αφορά την αποζημίωση στο 100%, γιατί είναι μεγάλη καταστροφή και εδώ, θα πρέπει να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Και μπορεί να υπάρχει, γιατί ξαναλέω, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν σχέδια, μπορούμε να τα συζητήσουμε, να τους προτείνουμε κι εμείς. Το θέμα είναι να θέλουν να το κάνουν αυτό. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι... Τώρα μην τα λες εμένα αυτά, πες τα στον εαυτό σου ή σε άλλους που ψηφίζουν. Πες σε όσους τους ψηφίζουν αυτά. Και επίσης, το κόστος παραγωγής, ξέρουμε, ξέρετε, ότι είναι πάρα πολύ υψηλό. Είναι και οι τιμές, είναι πόσο, 1,60, 1,50 στο γάλα. Πόσο... Και θεωρούνται βέβαια οι καλύτερες, θεωρούνται top αυτές που... Αλλά δεν καλύπτουν ούτε αυτές το κόστος παραγωγής. Αυτή είναι η ουσία όμως, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Και βέβαια, δεν είπατε, έγινε μια αναφορά μάλλον για το ακτινίδιο, αλλά δεν είπατε πιο αναλυτικά, γιατί υπάρχουν και παραγωγοί τέτοιοι από καλλιέργεια ακτινιδίου. Η τιμή, ας πούμε, που είναι 0,30 πόσο είναι στο ακτινίδιο. Κάτω από πέρσι. Πώς θα καλύψει το κόστος παραγωγής αυτού. Έχω μια αίτηση εδώ που γεωμονώ. Ωραία, θα μου τη δώσετε. Που δείχνει πραγματικά ποιο είναι το κόστος και ποιο είναι το κέρδος, αν υπάρχει. Και βέβαια εδώ η διεκδίκηση, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά, για να υπάρχει μια ανακούφιση, είναι σωστή η πρόταση, όπως η κυβέρνηση τόλισε, για παράδειγμα, με τους μηλαπαραγωγούς της Αγιάς, που εμείς τους είδαμε ακόμα, εγώ πήγα και τους είδα, είδα το Δήμαρχο, ήρθε στον Περισσό κάτω, μιλήσαμε, κάναμε παρεμβάσεις και μέχρι να το λύσουν τελικά. Το λύσαν όμως, έστω αυτά τα 600 ευρώ αναστρέμα, εντάξει, είναι μια ανακούφιση. Θα μου πεις, δεν λύνει το πρόβλημα οριστικά. Το ίδιο πιστεύουμε και είναι πρότασή μας αυτό να γίνει και για αυτή την παραγωγή εδώ, για το ακτινίδιο ή επίσης για το φιστίκι που εδώ στην περιοχή υπάρχει. Από τα βασικά προϊόντα απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό αγροτών, που και γι' αυτό είναι το κόστος πάρα πολύ ψηλό. Και από αυτή την άποψη, το
ζήτημα των εγγυημένων τιμών, των κατώτερων εγγυημένων τιμών, είναι κρίσιμο ζήτημα. Άμα δεν βάλεις ως κράτος κατώτερες εγγυημένες τιμές συγκεκριμένα για κάθε προϊόν, ώστε να καλύπτει στοιχειοδός το κόστος παραγωγής και να έχει και ένα εισόδημα ο εργαζόμενος, δεν λύνεις το πρόβλημα. Θα το πάρω αυτό που μου δώσατε την επιστολή, θα το δούμε. Μπορούμε να το καταθέσουμε και αυτά και μαζί με άλλες προτάσεις και ό,τι άλλα στοιχεία έρχεται να μας τα δώσετε, ό,τι έχετε μπορείτε να μας τα δώσετε σήμερα για να τα προωθήσουμε. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση συνολικά του κόμματος δείχνει ένα δρόμο για να υπάρξει διέξοδος από αυτή την κατάσταση, για να υπάρξει απαλλαγή σας δηλαδή ουσιαστικά από τα τραπεζικά μονοπόλια, από τα εμπορικά μονοπόλια, από τα βιομηχανικά μονοπόλια. Γιατί αυτοί είναι που σφάζουν ουσιαστικά τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο. Είναι οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοβιομήχανοι, αυτοί είναι και βεβαίως οι ίδιοι θησαυρίζουν και η εργασία του Έλληνα αγρότη, του Έλληνα κτηνοτρόφου πάει κατά διαβόλου. Αυτό είναι, μένει χωρίς να πληρώνεται, αντίθετα να καταστρέφεται συνεχώς, εκτός από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε στην περιοχή εδώ, γιατί από τη Φθιώτιδα είμαι και εγώ, το ξέρετε, τα ξέρουμε τα ζητήματα, τα ζούμε καθημερινά, η ποιότητα ζωής στην ελληνική ύπαιθρο έχει χειροτερεύσει, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά, γιατί δεν υπάρχει στοιχειώδης υγεία, κέντρα υγείας, επανδρομένα, στελεχωμένα, δεν υπάρχει παιδεία για να μείνει ο νέος άνθρωπος για τα παιδιά του να φτιάξει οικογένεια με παιδικούς σταθμούς, δεν υπάρχει πολιτιστική δραστηριότητα, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Φέτος νομίζω κάπως βοηθήσαμε εκεί στη Μακρακόμη με τη συναυλία, με τη Γλυκερία, εδώ στη Σπυρχιάδα, εκεί είχα μιλήσει εγώ στη Μακρακόμη το καλοκαίρι με τη Γλυκερία και η ομιλία. Εδώ μίλησε ο Θανάσης ο Παφίλης στη Σπυρχιάδα με τον Γιώργο του Μαργαρίτη. Θα μου πεις τι είναι σταγόνα στον ωκεανό, αλλά χρειάζονται και αυτά. Γιατί ο νέος άνθρωπος που έχει παιδιά, οικογένεια, γυναίκες στο σπίτι του κλπ. Πρέπει να το βγάλει έξω, να πάει να διασκεδάσει. Και αυτά δεν υπάρχουν. Ή όταν υπάρχουν θα πρέπει να τα ακριβοπληρώνεις και εισόδημα δεν υπάρχει, ιδιαίτερα σήμερα με την ακρίβεια. Και σκεφτείτε την πρότασή μας για αυτό το ζήτημα των εθελοντικών παραγωγικών συνεταιρισμών, όχι σαν αυτούς όμως που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, έτσι, σε αυτό το σύστημα, σε αυτή την κοινωνία, με αυτές τις προϋποθέσεις, με αυτούς τους κανονισμούς λειτουργίας και όλα αυτά, γιατί το ζήτημα της επιβίωσης για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο αυτό θα το λύσει. Εμείς έχουμε άλλη πρόταση, ο συνεταιρισμός που λέει το κόμμα μας είναι η μόνη απάντηση, πιστεύουμε, για να μην σμπροχτεί ο αγρότης να εγκαταλείψει την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και βέβαια θεωρούμε ότι μπορεί να ζήσει καλύτερα με αυτή την πρόταση, αρκεί να υπάρχει βέβαια τέτοια διακυβέρνηση, τέτοιο κράτος που να επενδύει σε αυτά, να τα βοηθάει, να τα στηρίζει και να τα προωθεί. Γιατί αυτός ο παραγωγικός συνεταιρισμός, στην πρόταση δική μας, και αν κληθούμε κάποια στιγμή να κυβερνήσουμε αυτή τη χώρα, αν ο ελληνικός δηλαδή λαός επιλέξει, θα λύσει το ζήτημα να υπάρχουν επαρκείς και προσιτές σε όλες τις μορφές ενέργειας τιμές, και στον εξηλεκτρισμό και στα καύσιμα και σε άλλους τομείς, αυτά που αποσχολούν και χρειάζεται η αγροτιά. Θα μπορεί έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία και την οικονομία που εμείς προτείνουμε, να υπάρχουν τα απαραίτητα αγροτικά εφόδια, να υπάρχουν τα απαραίτητα προστατευτικά για τα χωράφια, για τις καλλιέργειες, τα μηχανήματα, τα εργαλεία. Θα μπορεί να υπάρχει σύστημα και πρόληψης για φυσικές καταστροφές, φτιάχνοντας έγκαιρα τις υποδομές, τα αρδευτικά, αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, το αποσταγιστικό δίκτυο που επίσης χρειάζεται και εδώ για όλη την περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας και προς τα κάτω, προς τον κάμπο της Λαμίας και αλλού. Να υπάρχουν οι χώροι αποθήκευσης, οι χώροι συντήρησης των διατροφικών προϊόντων που θα παράγει ο Έλληνας αγρότης. Να υπάρχουν εγγυημένες τιμές, αυτό που λέγαμε, στα αγροτικά προϊόντα, διασφαλίζοντας το εισόδημα για να μπορεί να ζήσει ο Έλληνας αγρότης. Να υπάρχουν σύγχρονοι όροι δουλειάς, με δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου για όλους, εννοούμε τους εργαζόμενους της πόλης κλπ. Γιατί μπορεί
γιατί έτσι θα στηρίξουν και τον Έλληνα αγρότη, έτσι θα στηριχτεί και ο επαγγελματίας για να πηγαίνει το μαγαζί του να ψωνίζει ο άλλος, όταν έχει καλές συνθήκες δουλειάς, καλούς μισθούς και ο εργαζόμενος θα μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Να υπάρχει δημόσια δωρεάν παιδεία, να υπάρχουν σχολιά απαραίτητα, δάσκαλοι, για να μένει ο νέος άνθρωπος με την οικογένεια, για την υγεία επίσης με τα κέντρα υγείας και φυσικά να υπάρχουν και επαρκή τρόφιμα και ποσοτικά και ποιοτικά που μπορεί να παράγει εδώ ο Έλληνας αγρότης σε όλη τη χώρα και εδώ στον νομό Φθιώτιδας, που να μπορεί να ζει, ξαναλέω, και ο Έλληνας εργαζόμενος, η λαϊκή οικογένεια παντού, και να τα αγοράζει φθηνά και όχι πανάκριβα στα ράφια την ώρα που εσείς δεν παίρνετε τίποτα από αυτά που σας δίνει ο έμπορας ή η βιομηχανή, και βεβαίως να μπορούμε και σαν χώρα να κάνουμε τέτοιες εξαγωγές, να κάνουμε τα λησβερίσια που χρειάζονται για να υπάρχουν σε ισότιμη βάση, βέβαια, με κέρδος για το λαό. Και τα αιτήματα που θέτεται, να πω κάποιες σκέψεις χωρίς να σας κουράσω. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εξαιρούνται από τις επιδοτήσεις του ρεύματος τα ΤΟΕΒ. Είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό, γιατί έτσι αυτές οι υψηλές τιμές ρεύματος, ιδιαίτερα σήμερα, την εποχή που ζούμε, αυξάνουν μόνο το κόστος παραγωγής και δεν λύνουν προβλήματα. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει επιδότηση και να μην εξαιρούνται όπως γίνεται σήμερα με κυβερνητική απόφαση των Υπουργείων. Θεωρούμε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι αναδασμοί και στη Μακρακόμη και στο Καστρί που χρονίζουν ή όπου τέλος πάντων χρειάζεται. Εσείς θα το πείτε αν χρειάζεται και αλλού. Να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα το αρδευτικό δίκτυο εδώ της περιοχής. Γιατί δεν υπάρχει, είναι ειδικά το δίκτυο της Βίστριζας, να καλύπτει αυτές τις αυξημένες ανάγκες που έχει εδώ η περιοχή και που έχουν ανάγκη οι ίδιοι οι αγρότες. Και να ολοκληρωθεί η υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Αρχανίου, για το οποίο και το κόμμα μας έχει συμβάλει και στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου με παρεμβάσεις που κάναμε συνεχώς στην περιφέρεια Στερεάς και αλλού. Ήταν σημαντική η συμβολή μας στο αυτό, στο να χρηματοδοτηθεί αυτό το... δεν ξέρω αν το ξέρετε, πάντως αυτή είναι η ουσία. Να υπάρξει ιδιαίτερα αυτό που έλεγα πριν για την υγεία, επαρκή στελέχωση σε προσωπικό στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα της Μακρακόμης. Δεν ξέρω και που αλλού χρειάζονται. Ή να δούμε, γιατί είναι κρίσιμο ζήτημα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το πρωί, ας πούμε, επισκέφθηκα τον, ήμασταν όλοι οι αντιπροσωποί, ήμασταν στο νοσοκομείο. Μιλήσαμε με τη διοίκηση, με τα σωματεία των εργαζομένων, με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές, με το υπόλοιπο προσωπικό εκεί και σε συγκέντρωση των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Αυτά τα ζητήματα βάζουν. Γιατί όταν δεν έχεις πρωτοβάθμια φροντίδα, δεν έχεις κέντρα υγείας στελεχωμένα, ο πολίτης που δεν ξέρει και αγωνιά στέλνει από το παραμικρό στραμπούλιγμα, ξέρω εγώ, ή την παραμικρή ένα βιχαλάκι να έχει το παιδί ή ο ίδιος, πάει στο νοσοκομείο που είναι δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ενώ αν είχες ένα καλά στελεχωμένο με γιατρούς, με ειδικότητες και με υποδομές, ας πούμε, να μπορούσαν να κάνουν τις ακτινογραφίες και λοιπά και τις βασικές εξετάσεις, μια σειρά περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν, δεν χρειάζονται να πάνε ούτε στα επίγοντα ούτε στο δημόσιο νοσοκομείο της Λαμίας, που είναι και απόσταση και κόπος και μπορεί ο άλλος να έχει και επιπτώσεις και στην υγεία του. Θα μπορούσαν να καλυφθούν εδώ χώρια που ο άλλος νιώθει και μεγαλύτερη ασφάλεια για να μείνει εδώ η οικογένειά του στο χωριό. Σου λέει εδώ είναι, έχω σε 5 λεπτά, σε 3 λεπτά μπορεί να είμαι δίπλα να έχω ένα στελεχωμένο κέντρο υγείας. Γιατί άμα είναι να πάει στη Λαμία, και άντε και μετά, και αν η Λαμία είναι φορτωμένη τώρα με την πανδημία, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε, και δεν μπορεί, ας πούμε, να τον στείλει στη Λάρισα, να τον στείλει στην Αθήνα, μπορεί ο άλλος να κινδυνεύσει, χτύπα ξύλο, αλλά τι ξύλο να χτυπήσουμε, αυτό συμβαίνει, να κινδυνεύσει και η ζωή του ίδια. Και επίσης έκανα μια αναφορά και στην αρχή για τη γεωθερμία. Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης των ιαματικών πηγών πλατιστόφου, όπως και των άλλων, λέω τώρα για εδώ που είναι δίπλα μας. Και αυτό πρέπει να γίνει όχι με τις ανάγκες των επιχειρηματιών των μεγάλων, πρέπει να γίνει με βάση τις ανάγκες του λαού. Γιατί οι ιαματικές πηγές είναι και για ιατρικούς λόγους, αν θέλετε και για τουριστικούς λόγους σε ανάπτυξη, γιατί σου κάνει και εσωτερικό τουρισμό, έρχεται ο άλλος, αλλά
και για άλλες αξιοποίησεις σε άλλους τομείς της οικονομίας που λέγαμε και πριν. Για να μην σας κουράζω άλλο, επειδή δεν τελειώνουν εδώ αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν άλλα τόσα προβλήματα, εγώ θα έλεγα να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή μέσα από τους συλλόγους σας, μέσα από τους φορείς, οτιδήποτε θέλετε, είτε με υπομνήματα, με ενημέρωση για ζητήματα, να τα προωθούμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάμε να χτυπήσουμε και υπουργικά γραφεία, να τους τα πούμε και στη Βουλή, να κάνουμε ερωτήσεις, αναφορές, τα πάντα, επίκαιρες ερωτήσεις, να τους πιέσουμε να επιλύσουν ζητήματα. Φυσικά, ξέρετε ότι αυτά έχουν κοντά ποδάρια, γιατί λύνουν το ένα ζήτημα και στα παίρνουν από το άλλο. Μπορεί να σου βάζουν κάτι να δώσουν μετά από πίεση, μετά από αγώνες, μετά από κινητοποιήσεις των συλλόγων, της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, εδώ, εκεί, δεν ξέρω οτιδήποτε, που είναι άσκηση πίεσης και πρέπει να την αξιοποιήσετε και τώρα παρεμπιπτόντως στην προεκλογική περίοδο, γιατί όλο και κάτι γίνεται και δεν είναι και άσχημο αυτό, δεν είμαστε ενάντια σε αυτό. Η πίεση που νιώθουν κάποια κόμματα της εξουσίας να δίνουν επειδή είναι προεκλογικά, και εμείς θα το αξιοποιήσουμε και θα πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται και η δική σας κινητοποίηση και δράση. Συσπηρωθείτε στους συλλόγους σας, στους αγροτικούς συλλόγους, συντονιστείτε, διαφυλάξτε την ενότητά σας, άσχετα από κομματικές τοποθετήσεις και ιδεολογικές τοποθετήσεις, διαπάλλη και κριτική να γίνεται στους πάνω. Κάτω, εσείς πρέπει να είστε ενωμένοι όλοι, άσχετα τι πιστεύετε, άσχετα τι ψηφίζετε και να αγωνίζεστε. Και φυσικά, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, να πω ότι πρέπει να μάθουμε να βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα σαν λαός, σαν χώρα. Γιατί έχουμε δοκιμάσει πολλούς, ξέρετε, εδώ στη Φθιώτιδα για παράδειγμα, τώρα έχει 4 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία και έναν ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν είχε 4 ή 3 πόσους είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και έναν 4 είχε πάλι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρώτο κόμμα τότε για 4 χρόνια, και έναν η Νέα Δημοκρατία, παρά πριν είχαν 2-1-2 το ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω τι πάει λέγοντας, είναι συγκεκριμένα κόμματα και βουλευτές που έβγαζαν στον νόμο. Το ΚΚΕ δεν είχε κανένα βουλευτή. Εμείς θεωρούμε ότι δικαιούται τον ένα βουλευτή εδώ στη Φθιώτιδα να τον βγάλει. Και μπορεί να τον βγάλει. Και στις πρώτες εκλογές που είναι αναλογικός ο νόμος, είναι πιο αναλογικός ο νόμος, αλλά και στις δεύτερες να τον διατηρήσει. Και πρέπει να συμβάλλετε και εσείς ως αγρότες, ως κτηνοτρόφοι, ως περιοχή εδώ της Δυτικής Φθιώτιδας, γιατί μπορούμε να κάνουμε πράγματα, έχουμε κάνει πράγματα, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και βεβαίως δεν είναι το ίδιο, θα μου πείτε, λύνει το πρόβλημα. Εμείς την ίδια δουλειά θα κάνουμε. Είτε έχουμε 15 είτε έχουμε 25 βουλευτές. Αλλά είναι διαφορετικό ζήτημα να έχεις 15 βουλευτές όλη την Ελλάδα να γυρνάνε με εκατοντάδες, με χιλιάδες προβλήματα και άλλο να έχεις 20, 30, 40, 50, δεν ξέρω όσο γίνεται περισσότερους. Λοιπόν, θα ήθελα να τελειώσω εγώ, επειδή έχουμε και τις δυσκολίες των μέσων ενημέρωσης και των καναλιών, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και για αυτά που είπατε. Να επιμείνουμε ότι να έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, να μας πείτε τι θέλετε και άλλο να κάνουμε και πάνω σε ποια ζητήματα. Ακούμε προτάσεις, ακούμε γνώμες, βελτιώνουμε και εμείς τις θέσεις μας ακούγοντας τους φορείς και τους κατοίκους εδώ της περιοχής. Και να τελειώσουμε μια κουβέντα που τη λέω συχνά τώρα τελευταία. Πολιτικοί μεσίες δεν υπάρχουν. Μην περιμένετε από κανέναν. Ούτε από το Μητσοτάκη, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη, ούτε από τον Κουτσούμπα. Δεν υπάρχουν πολιτικοί μεσίες και σωτήρες. Ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιος ο λαός. Σε ένα δρόμο όμως που θα έχει ριζικές αλλαγές, ανατροπές, που θα έχει αυτές τις προτάσεις που σας είπα σήμερα. Και σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την προσπάθεια τη δική σας, αν το αποφασίσετε, το ΚΚΕ όσο πιο δυνατό είναι, τόσο καλύτερα θα είναι για τον Έλληνα αγρότη, για τον Έλληνα εργάτη, για τον υπάλληλο, για τον επαγγελματία, για το λαό μας. Με αυτά ήθελα να σας πω και να σας ευχηθώ ξανά καλή χρονιά και καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.